Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι διαδικασίες τόσο για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όσο και για την έκδοση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων να ανοίξει την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αν και υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο αυτό να συμβεί λίγο νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί, αναφορικά με την έναρξη υποβολής των δηλώσεων, ότι φέτος η πλατφόρμα θα ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφού πέρυσι αυτό συνέβη στις 31 Μαρτίου. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξουν στην τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, αν σκεφτούμε ότι πέρυσι ανοίξανε 31 Τρίτου. Αναμένουμε βέβαια και την νομοθετική ρύθμιση, βέβαια που αφορά τις δηλώσεις, αλλά ο νόμος ως καταληκτική ημερομηνία δίνει την 36 του κάθε φορολογικού έτους. Με τις αναμενόμενες φυσικά παρατάσεις ενδεχομένως αν προκύψουν ζητήματα. Η διαδικασία για την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ξεκίνησε εδώ και μία εβδομάδα από το Σάββατο 9 Μαρτίου, όταν και έκλεισε η πλατφόρμα του Ε9, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούσαν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις που αυξάνουν το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ. Η σημαντική αλλαγή που υπάρχει στα φετινά εκαθαριστικά είναι ότι ο φόρος θα μπορεί να πληρωθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Απριλίου και την τελευταία έως 28 Φεβρουαρίου 2025. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή αυτή την περίοδο που διανύουμε προς τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να εκδοθούν και τα εκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ουσιαστικά θα πληρώνεται σε 11 πια μηνιαίες δόσεις, αρχίζει γενομένης από τον Απρίλιο του 24 και τελειώνοντας ως καταληκτική ημερομηνία το Φεβρουάριο του 25. Η βασική αλλαγή όσον αφορά τον επαγγελματικό κόσμο και τις ατομικές επιχειρήσεις συγκεκριμένα είναι ότι για το 2023 οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά θα γίνονται με βάση τα τεκμήρια και έναν αντικειμενικό λοιπόν τρόπο φορολόγησης. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή που προκύπτει για φέτος. Και επίσης πάρα πολλά εκαθαριστικά θα είναι μειωμένα ως προς το τέλος επιδιδεύματος. Για τις ασφαλισμένες κατοικίες, τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένα έως και 10% με το μέτρο να αφορά περίπου 305.000 ασφαλισμένες κατοικίες. Για τους φορολογούμενους, η διαδικασία μείωσης ΕΝΦΙΑ έκλεισε και η σκητάλη έχει περάσει τώρα στις ασφαλιστικές, οι οποίες θα επικυρώσουν τα στοιχεία αιτήσεων των ιδιοκτητών που θα λάβουν τα μειωμένα εκαθαριστικά. Οι δηλώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια αυτοματοποιημένα έρχονται κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις τράπεζες ή όσον αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών. Αυτό είναι στην ουσία ένα είδος προσυμπλήρωσης της δήλωσης. Βέβαια, συνίσταται η παρακολούθηση από κάποιον οικονομολόγο λογιστή, διότι πολλές φορές προκύπτουν λάθη ή υπάρχουν θέματα που δεν έρχονται συμπληρωμένα αυτόματα από το σύστημα του τάξης. Αν υπάρξει κάποιο λάθος, η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί, έτσι δεν είναι, ή μπορεί να υποβληθεί με λάθος, αν το κάνει μόνος του ένας πολίτης. Η δήλωση υποβάλλεται και με λάθος, έτσι, με την ευθύνη του πολίτη.